Ακούσαμε το Άγιο Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Το καιρό εκείνο ο Πέτρος Αναστάς έδραμεν επί το μνημείον και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήλθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός. Και ειδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα, εις κόμην απέχουσαν στα δύο εξήκοντα από Ιερουσαλήμ, η όνομα Εμαούς, και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων το συμβεβικό των τούτων, και γένετο εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν, και αυτός ο Ιησούς εγγύσα συνεπορεύεται αυτής. Οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούντα του μη επιγνώνει αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι ούτιους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστέ σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης ο όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν, σοι μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες. Και είπεν αυτοίς ποια, ιδε είπον αυτό, στα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως εγένετο ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο, εναντίον του Θεού και παντός του λαού, όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών, εις κρίμα θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εις την ομέλων λυτρούστε τον Ισραήλ, αλλά γες εν πάση τούτης, τρίτην ταύτην ημέραν Άγιος σήμερον, αφού ταύτα ηγέτων, αλλά και γυναίκες την έσεξη μόνο εξέστησαν ημάς, γενόμενε όρθριοι επί των μνημείων, και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήρθον λέγουσε, και οπτασίαν αγγέλων ουρακένε, ή λέγουσιν αυτόν ζήν. Και απήλθον την έστων συνημήν επί το μνημείον, και εύρον ούτω καθώς και γυναίκες είπων αυτό, και γυναίκες είπων αυτόν Θεού κηδών. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδίστη καρδία του πιστεύειν επί πάσιν σε λάλησαν οι προφήτε, ουχή ταύτα έδι παθήν το Χριστόν και εισερθήνει στην δόξαν αυτού και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής εν πάσης τις γραφές τα περί αυτού και έγκυσαν εις την κόμινου επορεύοντο και αυτός προσεποιεί το παροτέρω πορεύεστε και παρεβιάσαντο αυτόν λέγοντες, μείνον με θυμόν ότι προς εσπέραν εστί και κέκλικεν η ημέρα και εισήλθε του μήνες συν αυτής και γένετο εν το κατακληθήνε αυτόν με ταυτόν λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσασε παιδίδου αυτής. Αυτόν δε διενύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν και αυτός άφαντος εγένετο από αυτόν. Και είπων προς αλλήλους, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν, ως ελάλη ημήν εν τη οδό και ως διήγεν ημήν τας γραφάς. Και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους ένδεκα και τους είναι αυτής λέγοντας, ότι γέρθει ο Κύριος όντως και όφθη σήμονη. Και αυτοί εξηγούντο τα εν τη οδό και ως εγνώστη αυτής εν τη κλάση του άρτου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς έχει μία μελέτη με τίτλο «Ανάσταση και η αθάνατη σέρβη», όπου εκεί παρουσιάζει τον Άγιο Σάββα,
ως αιτία για την σωστή τοποθέτηση του λαού επάνω στο θέμα του θανάτου. Ο Άγιος Σάββας με τη ζωή του και με τη δασκαλία του εδραίωσε στον σερβικό λαό την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν αθάνατο και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όπως λέγαμε και χθες, ήταν γιος του βασιλέως της Σερβίας και έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος και στη συνέχεια ήλκησε και τον πατέρα του, τον βασιλέα, και έγινε και εκείνος μοναχός με το όνομα Σιμεών. Και βεβαίως μετά έγινε και αρχιεπίσκοπος Σερβίας. Η Ανάσταση, λέγει ο Άγιος Ιωστίνος, είναι μεγαλύτερη γιορτή από τα Χριστούγεννα. Επειδή ο Χριστός, νικώντας τον θάνατο, τον οποίο κανείς από τους ανθρώπους δεν μπόρεσε να νικήσει, τεκμηρίωσε ότι είναι Θεός. Απέδειξε ο Κύριος με την Ανάστασή Του ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Έδειξε πως τα Χριστούγεννα πράγματι γεννήθηκε ο Θεός μεταξύ των ανθρώπων στη γη. Γι' αυτό το λόγο στην αγιοσαφική φιλοσοφία της ζωής, τη φιλοσοφία δηλαδή που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τη ζωή και τη δασκαλία του Αγίου Σάββα στη Σερβία, όπως και η δική μας πίστη έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τους Αγίους μας και τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Πορφύριο και όλους τους Αγίους μας και τους Αγίους Πατέρες, η Ανάσταση ονομάζεται εορτή των εορτών. Εμείς οι Σέρβοι, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, έχουμε ιδιαίτερους εθνικούς λόγους για τους οποίους για μας η Ανάσταση είναι η πιο αγαπημένη και η πιο χαρούμενη εορτή και επιπλέον η πιο συμβολική. Το ίδιο και για μας τους Έλληνες. Η Ανάσταση είναι η μεγαλύτερη γιορτή μας και μας θυμίζει βέβαια και την παλιγενεσία μας, την απελευθέρωσή μας από τη σκλαβιά, αλλά προπάντων από τη σκλαβιά του θανάτου, τη δουλεία εις τον θάνατο και εις την αμαρτία. Την περίοδο της μακραίωνης σκλαβιάς, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, γιατί και οι Σέρβοι είχαν σκλαβιά στους Τούρκους, όταν οι δυνάμεις της λαϊκής ψυχής μούδιαζαν και αποχαυνώνονταν στις λήψεις και στα μαρτύρια, όλοι ποθούσαν με όλο τους το είναι την Ανάσταση και την απελευθέρωση. Το ίδιο και οι Έλληνες. Το να απελευθερωθούμε από το σκότος και το σκοτίνιασμα, να αναστηθούμε από το σκοτεινό τάφο της σκλαβιάς, αυτό ήταν ο πανεθνικός πόθος και προσευχή. Γιατί να ζούμε, γιατί να παθαίνουμε, γιατί να θυσιαζόμαστε, γιατί να σκοτωνόμαστε, δια τον Τίμιο Σταυρών και τη Χρυσή Ελευθερία, θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ ένα ερωτηματικό. Όλα αυτά, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, είναι εξηγημένα με την αναστάσιμη αγιοσαβική αντίληψη του κόσμου, του ανθρώπου και του λαού. Να ζούμε και να πεθαίνουμε λόγω του αθάνατου και του αιωνίου, διότι τούτο καθιστά είτε τον άνθρωπο είτε το λαό αθάνατο και αιώνιο. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος ή ο λαός για την πίστη του, γίνεται αθάνατος και αιώνιος. Μόνο οι αιώνιες αξίες καθιστούν μεγάλο είτε τον άνθρωπο είτε τον λαό. Και οι αιώνιες αξίες είναι οι αξίες του Αναστάντος του ανθρώπου Χριστού. Το πρόβλημα των αιωνίων αξιών, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, είναι επιλυμένο με την Ανάσταση του Χριστού. Μόνο από την Ανάσταση του Χριστού η ανθρώπινη συνέστηση και συνείδηση σαφώς ξέρει ότι μέσα στον κόσμο των ανθρωπίνων πραγματικοτήτων και γεγονότων η μέγιστη αξία είναι εκείνο το αθάνατο και αιώνιο, εκείνο που απαθανατίζει και διαιωνίζει τον άνθρωπο και το έργο του. Ανάλογα με αυτή τη μέγιστη αξία καθορίζονται και ταξινομούνται όλες οι άλλες αξίες στο ανθρώπινο γένος, καθώς επίσης και στο σερβικό γένος. Καθώς μας δίδαξε και διδάσκει ο μέγιστος αθάνατός μας, ο Άγιος Σάββας. Η μέγιστη αξία λοιπόν είναι η αθανασία, το αθάνατο και το αιώνιο.
αυτό που μας δίνει ως δωρεάν ο Αναστάς Κύριος. Και με βάση αυτή την αξία ταξινομούνται και καθορίζονται και όλες οι άλλες αξίες. Σε τι συνίσταται η πρακτική σπουδαιότητα της Ανάστασης του Χριστού για την καθημερινή ζωή του ανθρώπου? Τι μας διδάσκει? Να το τι. Ο άνθρωπος δεν είναι απλά ένα ζώο, το οποίο ο θάνατος δύναται να καταστρέψει παντελώς και για πάντα, όπως δυστυχώς βλέπουν τον άνθρωπο οι ουμανιστές, οι ανθρωπιστές της Ευρώπης, σαν ένα εξελιγμένο ζώο και τίποτα άλλο, το οποίο πεθαίνει και τέλος. Ο άνθρωπος, μέσω της ίδιας της ύπαρξής του, λέει ο Άγιος Σάββας, ο Άγιος Ιωστίνος, είναι συνδεδεμένος με την αιωνιότητα και τους άλλους κόσμους. Η ζωή του δηλαδή ξεκινά εδώ, στη γη, και συνεχίζει σε άλλους, πλατύτερους, μυστηριώδεις κόσμους, ενώ ποιος ξέρει σε τι μορφές και διαστάσεις. Και από αυτό εκπηγάζει μια υψηλότερη ηθική, αθάνατη και αιώνια ηθική. Η ηθική που ισχύει και για τους ανώτερους κόσμους. Κατά αυτήν όλα όσα πράττει ο άνθρωπος έχουν σπουδαιότητα για όλους τους κόσμους και επηρεάζει όλα τα όντα σε όλους τους κόσμους. Εξαιτίας τούτου ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για όλους και όλα. Δίχως αυτό δεν μπορούμε να λύσουμε κανένα πρόβλημα προσωπικό, κοινωνικό, λαϊκό, πανανθρώπινο. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει παγκόσμια ευθύνη, γιατί είναι όχι ένα ζώο, αλλά ένα αιώνιο, το οποίο συνδέεται με όλους τους κόσμους. Αν προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα χωρίς αυτή την αντίληψη, χωρίς αυτή την πίστη, χωρίς τον Αναστάντα Χριστό, τότε θα κολυμπήσουμε μέσα στο αίμα και το χάος, όπως σήμερα έχει κολυμπήσει κιόλας η ευρωπαϊκή ανθρωπότητα, η οποία βάζει όλες τις δυνάμεις της να επιλύσει τα προβλήματά της χωρίς τον Θεάνθρωπο ή και εναντιούμενη στον Θεάνθρωπο. Εναντιούμενη προς τον Θεάνθρωπο. Και αυτό το βλέπουμε κατεξοχήν και σήμερα. Το έβλεπε και ο Άγιος στις ημέρες του πριν 50, 60, περισσότερα 70 χρόνια και σήμερα το βλέπουμε πολύ περισσότερο. Η ισχύς και η δικαιοσύνη της λαϊκής ηθικής μας έγκυται σε αυτό που όλοι πηγάζει από τον Χριστό μέσω του Αγίου Σάββα. Ιέ μου Μάρκο, μοναχογέ της μητέρας, να μην αποβεί σένα κατάρα η πληγή μου. Μη, Ιέ μου, αμαρτήσεις στην ψυχή σου. Μη, Ιέ μου, αντιμιλάς. Ούτε σύμφωνα με τη γνώμη του Πατρός σου, ούτε σύμφωνα με τη γνώμη των θείων σου, αλλά σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού αιωνίου. Καλύτερα να χάσεις το κεφάλι σου, παρά στην ψυχή σου να αμαρτήσεις. Αυτή είναι η διδασκαλία, η πατερική, η αγιοπνευματική, η του Αναστάντος Χριστού, η οποία έχει περάσει στο σερβικό λαό. Καλύτερα να χάσεις το κεφάλι σου, παρά να αμαρτήσεις την ψυχή σου. Ποιος είναι ο Θεός αληθινός? Μας το είχε πει ο Άγιος Σάββας, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αυτόν ο Άγιος Σάββας εμφύτευσε μέσα στην καρδιά και την ψυχή του λαού μας και τον εξοικείωσε με την ιστορία μας. Το μεγαλείο του λαού μας βρίσκεται σε αυτό, στο ότι δηλαδή μέσω του Αγίου Σάββα θέτησε την ευαγγελική δικαιοσύνη και την μεταποίησε σε δική του. Πήρε το Ευαγγέλιο και το εφάρμοσε. Κατά τους αιώνες τόσο συγγένεψε με τη δικαιοσύνη αυτή, ώστε αυτή έγινε το καθημερινό εθιμικό Ευαγγέλιο του. Μόνο έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί ο λαός μας κατά τις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας του πάντα έδινε προτεραιότητα στο ουράνιο παρά στο επίγειο, στο αθάνατο παρά στο θνητό, στο αιώνιο παρά στο φευγαλαίο. Αν δεν ήταν έτσι, τι θα μπορούσε να παρακινεί τον άνθρωπό μας από μια άσκηση σε άλλη, από μια μαρτυρία σε άλλη, από έναν αγώνα σε άλλο, για τον Τίμιο Σταυρόν και τη Χριστήν Ελευθερία? Τι αν δεν ήταν αυτό και μόνο αυτό? Αυτή η φράση που χρησιμοποιούν οι Σέρβοι, αγώνας και θάνατος για τον Τίμιο Σταυρό και τη Χριστήν Ελευθερία,
μας θυμίζει και τη δική μας, το δικό μας, τη δική μας φράση που βλέπουμε, που ακούμε από το Σύρωές μας το 21, που με το στόμα του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη είπαν ότι εμείς αγωνιζόμαστε δια του Χριστού, την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Ο Σέρβος, λέει ο Άγιος ο Ιουστίνος, παίρνοντας μια φράση από έναν νεομάρτυρα που έχουν, τον νεομάρτυρα Διάκονο Αβακού, ο Σέρβος στο Χριστό ανήκει, χαίρεται στο θάνατο. Αυτός ο Άγιος Αβακού είναι νεομάρτης μαζί με τον Άγιο Παΐσιο, γιορτάζει 17 Δεκεμβρίου. Ο Παΐσιος ήταν ηγούμενος στη Μονή Τρνάβα, κοντά στο Τσάτσακ της Σερβίας, και ο Αβακούμ ήταν συμμοναστής του και διάκονος. Επειδή ήταν χριστιανοί, οι Τούρκοι τους κάρφωσαν επάνω σε παλούκια στις 17 Δεκεμβρίου 1814 στο Καλεμέγδαν του Βελιγραδίου. Προηγουμένως, ο Ανδρίος Αβακούμ διέσχισε τους δρόμους του Βελιγραδίου κρατώντας στα χέρια του το παλούκι με το οποίο θα μαρτυρούσε, ψάλλοντας και υμνώντας τον Θεό. Όταν η μητέρα του τον οικέτευε κλαίγοντας να αλλαξοπιστήσει για να γλιτώσει τη ζωή του, ο υπέροχος στρατιώτης του Χριστού της απάντησε: «Μητέρα μου, σε ευχαριστώ για το γάλα σου, αλλά για τη συμβουλή σου δεν σε ευχαριστώ. Ο Σέρβος είναι του Χριστού, στον θάνατο εφραίνεται». Ο Σέρβος στον Χριστό ανήκει, χαίρεται στο θάνατο. Αυτό είναι το σύνθημα της μαρτυρικής ιστορίας μας, λέγει ο Άγιος Ιουστίνος. Το σύνθημα που αναφώνησε ο χριστονοσταλγικός διάκονος Αβακού και πάντα διατηρημένο μέσα στη λαϊκή καρδιά, τι σημαίνει? Σημαίνει το εξής. Ο Σέρβος και κατ' επέκταση ο κάθε ορθόδοξος χριστιανός χαίρεται το θάνατο, διότι είναι του Χριστού και ο Χριστός νίκησε το θάνατο και εξασφάλισε στους δικαίους την αθανασία και την αιώνια ζωή. Αφού είμαστε του Χριστού, δεν υπάρχει πλέον θάνατος. Ο θάνατος είναι χαρά, γιατί μας οδηγεί σε αυτόν που αγαπούμε, στον Χριστό. Η ανθρώπινη ζωή έχει νόημα και γίνεται χαρά για τον άνθρωπο αν ο άνθρωπος ζει και πεθαίνει λόγω της δικαιοσύνης του Χριστού. Αν ζει και πεθαίνει δια τον Τίμιο Σταυρό και τη Χρυσήν Ελευθερία και κατεξοχήν την ελευθερία του Πνεύματος, την ελευθερία της ψυχής, που είναι η ελευθερία από τα πάθη, από την αμαρτία, από αυτή την φοβερή σκλαβιά του διαβόλου. Ο άνθρωπος του Χριστού χαίρεται το θάνατο, διότι αισθάνεται και ξέρει ότι ο θάνατος είναι η μετάβαση στην αθανασία και την αιωνιότητα, εκεί που είναι ο Χριστός ο νικητής του θανάτου. Ο διάκονος Αβακού, λέει ο Άγιος Ιουστίνος, είναι ένα σύμβολο και υπόδειγμα του λαϊκού μας ανθρώπου, του αγωνιστή, μάρτυρα και παθόντος για την ουράνια δικαιοσύνη, για τον Τίμιο Σταυρόν και την Χρυσήν Ελευθερίαν. Η αβακουμική φιλοσοφία της ζωής και του θανάτου είναι η δική μας φιλοσοφία και θα λέγαμε και η φιλοσοφία όλων των Ορθοδόξων. Γιατί οι Άγιοι δεν είναι ενός κράτους μόνο, είναι παγκόσμιοι. Ανήκουν σε όλους τους Ορθοδόξους, σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και το παράδειγμά τους και το φρόνημά τους και η διδασκαλία τους είναι όλης της Ορθοδοξίας. Η αβακουμική αισιοδοξία, λέει ο Άγιος Ιουστίνος, είναι η λαϊκή αισιοδοξία μας, η πίστη στην αθανασία του ανθρωπίνου όντος. Είναι πάντα ζωηρή και ισχυρή, ιδιαίτερα όταν πάνω σε αυτήν ορμήνει θλίψεις για τον Χριστό και τη δικαιοσύνη Του. Για μέσω όλων των στεναγμών και θλίψεων από τη λαϊκή ψυχή μας αναδύεται ο αβακουμικός ύμνος της αισιοδοξίας. Ο Σέρβος στον Χριστό ανήκει, χαίρεται το θάνατο. Και κατ' επέκταση ο Ορθόδοξος στον Χριστό ανήκει, χαίρεται το θάνατο. Αθάνατος είναι ο αβακουμικός εθνικισμός,
Ο λαός έχει την αξεπέραστη αξία μόνο ως φορέας και υπερασπιστής της αλήθειας και της δικαιοσύνης του Χριστού, της Αθανασίας και της αιωνιότητας του Χριστού, της ουράνιας βασιλείας και των αιωνίων αξιών του Χριστού. Αυτό δηλαδή είναι που δίνει αξία σε ένα λαό όταν υιοθετεί αυτό που είπε ο διάκονος ο Άγιος Αββακού, ότι ο χριστιανός ανήκει στον Χριστό και δεν φοβάται το θάνατο, χαίρεται με το θάνατο. Ο αβακουμικός ηρωισμός είναι απαρομοίαστος κατά ενθουσιασμό και αφοβία. Είμαι αθάνατος διότι είμαι του Χριστού. Γι' αυτό με χαρά θυσιάζω το σώμα μου για την ουράνια αλήθεια και δικαιοσύνη, για το καλό του Χριστού και το λαϊκό καλό. Ο χριστιανός ποτέ δεν αλλαξοπιστεί, ποτέ δεν προδίδει την πίστη του και την αγάπη του στο Χριστό, ακόμα και αν χάσει και τη ζωή του. Ο αβακουμικός σερβισμός, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, είναι το μέτρο του αληθινού, μεγαλειώδους και εξόχους σερβισμού. Ένας σέρβος είναι σέρβος διότι ανήκει στο Χριστό. Και εμείς θα λέγαμε ένας Έλληνας είναι Έλληνας γιατί ανήκει στο Χριστό. Δεν μπορείς να είσαι Έλληνας πραγματικός αν δεν είσαι Ορθόδοξος, πιστός εις τον Χριστό. Ως τέτοιος αισθάνεται ότι είναι αθάνατος και αιώνιος, είτε σε αυτόν, είτε στον άλλο κόσμο. Σε τι αγγίκει η ισχύς της σερβικής ψυχής, που είναι η δύναμή της, και θα λέγαμε και η δύναμη όχι μόνο της σερβικής, αλλά και της ελληνικής και κάθε ορθόδοξης ψυχής. Βεβαίως, σε αυτή βρίσκεται μέσα σε αυτή την αβακουμική, αγιοσαβική πίστη, στην αθανασία του ανθρωπίνου όντος και της λαϊκής ψυχής. Και εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες το ίδιο πιστεύουμε, ότι ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αθάνατος και εφόσον ενώνεται με τον Χριστό, η αθανασία του θα είναι και μακαρία, θα ζει αιωνίως μακάριος μαζί με τον Δεσπότη Χριστό. Εκεί βρίσκεται η πηγή της καθόλου λαϊκής δημιουργικότητας, αφοβίας, αφοσίωσης και αγώνος για τις αθάνατες αξίες της ιστορίας μας. Ο λαός μας εξαιτίας τούτου ζούσε και έπασχε, σκλαβωνόταν και ανάστανε και αναστηνόταν. Κοιτάξτε τα Άγια Μοναστήρια. Δεν είναι τα μνημεία της αθανασίας και οι αυτόπτες μάρτυρες της λαϊκής πίστης μας στην αθανασία και την αιωνιότητα του ανθρώπου? Κοιτάξτε τη συνοδεία των Αγίων Μοναχών, λέει ο Άγιος για τους Σέρβους, όλο τσάρι και βασιλιάδες, αλλά και εμείς έχουμε πολλούς Ορθοδόξους βασιλείς και βασίλισσες που κατατάχθηκαν στη χωρία των μοναχών και των μοναζουσών και μαζί τους οι άρχοντες και κολλήγοι. Δεν είναι αυτό η απόδειξη της παλαϊκής πίστης μας στην αθανασία και την αιωνιότητα? Και πλέον δεν είναι αυτή η πάσοφη διδάσκαλη της αθανασίας και των αιωνίων αξιών? Κάθετη στην ιστορία μας, τα μνημεία της αθανασίας, όλα τα μνημεία βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο. Όλοι οι αθάνατοι, ο ένας δίπλα στον άλλο. Τέτοιες είναι οι αγιοσαβικές πραγματικότητες, τα ιδεώδη, οι σκέψεις και οι δρόμοι. Ο Άγιος Σάββας είναι ο πρώτος που ανέστησε και διακόσμησε τη λαϊκή ψυχή μας, ο πρώτος που την ανέστησε από το σκότος του θνητού, ο πρώτος που την διακόσμησε με τα χαρίσματα του αθανάτου. Στους δρόμους και στα σταυροδρόμια της λαϊκής ιστορίας μας, πολλοί θάνατοι παραμονεύουν την ψυχή μας από τις ενέδρες, πονηρά προετοιμασμένες και επιδέξια καμουφλαρισμένες. Πώς να τις αντιμετωπίσουμε, αν όχι μέσω της πίστης στην αθανασία και στη δύναμη του αθανάτου? Ποιος σοφά οδηγεί τη λαϊκή ψυχή μας και πάσοφα τη μετάγει διαμέσου των αναρρύθμιτων ενεδρών και απαρατήρητων παγίδων? Αναφίβολα ο Άγιος Σάββας και το αθάνατο πνεύμα του, και μέσα σε αυτόν και μέσω αυτού ο Αναστάστη άνθρωπος και ο ίδιος οδηγεί και το δικό μας λόγο, εφόσον υιοθετούμε τη διδασκαλία του Χριστού μας, την πίστη εις αυτόν ως νικητή του θανάτου. Η λαϊκή ιστορία μας είναι πολύ απλότη απόδειξη της Ανάστασης του Χριστού και της δύναμής του.
λέει ο Άγιος Ιωστίνος, επειδή μόνο μέσω της πίστης των Αναστάντα και με τη δύναμή του μπορεί να εξηγηθεί η θαυμαστή δυναμικότητα και η έφορη δημιουργικότητα της λαϊκής ψυχής μας για μέσω της τόσο θλιβερής ιστορίας. Οι ήρωες της Αθανασίας δημιουργούν την ιστορία και οι υπόλοιποι μετέχουν σε αυτή. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή η ιστορία γράφεται όχι από αυτούς τους ενδόξους της γης, τους κοσμικά ενδόξους, αλλά από τους Αγίους. Και οι υπόλοιποι, λέει, μετέχουν σε αυτήν την ιστορία. Σε κάθε ένα από μας είναι δοσμένο να γίνει ήρωας της Αθανασίας. Πώς? Μέσω της αβακουμικής πίστης στον Αθάνατο και της δύναμης αυτού. Και για μας τα λέγαμε μέσω της πίστης που μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες μας, όλοι οι Άγιοι, και ο Άγιος Σάββας και ο Άγιος Αβακούμ και ο Άγιος Παΐσιος και όλοι οι Άγιοι μας. Όπως στην Αγία και Λαϊκή Αλήθεια, ο Σέρβος στο Χριστό ανήκει, χαίρεται το θάνατο. Και ο Έλληνας στο Χριστό ανήκει και χαίρεται το θάνατο. Όταν είμαστε αληθινά πιστοί, τότε κι εμείς εγκολπωνόμαστε την ίδια αρχή που εγκολπώνονται και οι Σέρβοι αδελφοί μας. Σήμερα, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, η Ευρώπη περισσότερο από ποτέ μεταβλήθηκε σε εργαστήριο του θανάτου. Γι' αυτό το λόγο είναι πιο απαραίτητη από ποτέ η πίστη στην Αθανασία και στην αιώνια ζωή, δηλαδή στον Αναστάντα Χριστό και το Ευαγγέλιο Του. Σήμερα σε εμάς τους Σέρβους είναι πιο απαραίτητη από ποτέ η αβακουμική, αθάνατη και αισιόδοξη. Περισσότερο από ποτέ, ισχυρότερα από ποτέ, πρέπει να προδείξει παντού στη γη μας και στη λαϊκή ψυχή μας το αβακουμικό Ευαγγέλιο και ο εξεγερτικός αλλαλαγμός. Ο Σέρβος ανήκει στο Χριστό, χαίρεται το θάνατο. Και εμείς θα μπορούσαμε να πούμε κάτι ανάλογο, ότι ο Έλληνας ανήκει στο Χριστό, χαίρεται το θάνατο. Αυτή τη χαρά από το θάνατο και μέσα στο θάνατο δεν μπορεί κανείς να τη δώσει εκτός του Θεού και των Αγίων του, του Αγίου Σάββα, του Αγίου Διακόνου Βακού και όλων των Αγίων. Αν αυτό δεν είναι αλήθεια, τότε υφίσταται καθόλου η αλήθεια στην ιστορία μας και στην ιστορία του κόσμου. Δίχως αυτό, δίχως δηλαδή την πίστη στην Αθανασία, δίχως την πίστη στον Αναστάντα Χριστό, τα πάντα είναι τόσο παράλογα και άσκοπα. Τα πάντα απλά πρέπει να καούν τότε. Μα ο Homo Ευρωπαϊκός δεν θα επινοήσει σύντομα το δυναμίτη, ο οποίος αν θαυτεί βαθιά στη γη θα καταστρέψει σε κομμάτια όλο τον πλανήτη μας, αναρωτιέται ο Άγιος Ιωστίνος προφητικά, γιατί όντως κατάφερε ο Ευρωπαίος άνθρωπος να φτιάξει τέτοια υπερόπλα που μπορούν να καταστρέψουν όχι μια φορά, αλλά πολλές φορές τη γη. Εκεί οδηγεί τον άνθρωπο η δολοποίησή του. Ο λεγόμενος ουμανισμός και ανθρωπισμός αποδείχθηκε, θα λέγαμε, ο τάφος του Ευρωπαίου ανθρώπου, γιατί ακριβώς εξόρισε τον θεάνθρωπο από τη ζωή του. Η Αθανασία, την οποία δίνει ο Χριστός στον άνθρωπο με την νίκη του πάνω στο θάνατο, εξασφαλίζει τη μετάβαση στην αιώνια ζωή σε κάθε τι καλό, έξοχο και ωραίο μέσα στον άνθρωπο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο το ανθρώπινο καλό μας γίνεται ουράνιο, αθάνατο και αιώνιο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος απαθανατίζεται και διευρύνεται σε όλους τους κόσμους. Γίνεται κατά χάριν αιώνιος, κατά χάριν άκτιστος, κατά χάριν αθάνατος. Και πάντα, λέει ο Άγιος, βλέπει τον εαυτό του ως ένα αιώνα θάνατο και αιώνιο και μέσω αυτού και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Διότι ξέρει την αιώνια αξία, την αξιοπρέπεια και την αθανασία του επιμέρους ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο και συμπεριφέρεται σε κάθε άνθρωπο ως αν σε ένα όν αθάνατο και αιώνιο με το οποίο θα ζει και σε εκείνο τον κόσμο. Από εκεί η γνήσια φιλανθρωπία είναι απίθανη χωρίς την πίστη στην αθανασία και αιωνιότητα του ανθρώπου.
Γιατί σήμερα οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να κατασπαράξουν ένας τον άλλον, γιατί ακριβώς δεν βλέπουν ένας τον άλλον σαν ένα όν αθάνατο και κατά χάρη Θεό και κελευσμένο να γίνει Θεός, όπως μας διδάσκει η Ορθόδοξη πίστη μας. Οπότε δεν υπάρχει φιλανθρωπία αληθινή, γιατί η αληθινή φιλανθρωπία πηγάζει, όπως λέει ο Άγιος, από την πίστη ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν αιώνιο και έχει άπειρη αξία. Αν η αγάπη είναι αθάνατη και αιώνια, χρειάζεται καθόλου να την έχουμε, να την καλλιεργούμε, να τελεπορούμαστε για αυτήν και λόγω αυτής? Στην περίπτωση αυτή, εμείς είμαστε τα φευγαλαία έντομα, από πάνω σε πιανού πτώμα. Από εκεί ο πλανήτης μας, ένα λάγνο τσιμπούρι πάνω σε πιανού οργανισμό. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μια τραγική ύπαρξη, εάν δεν πιστεύει στην αιωνιότητα και αν δεν ενωθεί με τον αναστημένο Χριστό. Όλα καταλήγουν στο θάνατο. Όλα αυτά και εκείνο ακόμη περισσότερο από αυτά εισραίουν μέσα σε ένα αναφυσβήτητο και πανπιστικό αποδεικτικό πως η μόνη έννοια του ανθρώπινου όντος αποτελείται από την αθανασία και την αιωνιότητά του και η μόνη αληθινή χαρά στην πίστη του στον νικητή του θανάτου, στον Αναστάντα Θεάνθρωπο Χριστό. Δηλαδή τότε έχει έννοια η ύπαρξή μας ως ανθρώπων όταν πιστέψουμε στον αναστημένο Χριστό που μας χαρίζει την αθανασία και την αιωνιότητα. Και τότε έχουμε και την αληθινή χαρά. Η ιστορία του σερβικού λαού, όπως και του δικού μας, του ελληνικού λαού, είναι ένα από τα πιο δραματικά αποδεικτικά αυτής της πίστης και χαράς, της πίστης στον αναστημένο Χριστό και της χαράς που πηγάζει από Αυτόν. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το αγιοσαβικό και αβακουμικό σύνθημα της ιστορίας μας, ο Σέρβος ανήκει στον Χριστό, χαίρεται το θάνατο, και κατ' επέκταση ο κάθε Ορθόδοξος ανήκει στον Χριστό και χαίρεται το θάνατο, κατά το πιο συγκλονιστικό τρόπο μουρμουρίζει μέσω του πανικητήριου αναστάσιμου χαιρετισμού. Χριστός Ανέστη, και μέσω της πανεύθυμης αναστάσιμης απάντησης, αληθώς Ανέστη. Τότε δηλαδή μπορούμε να λέμε και να ζούμε αυτό το χαιρετισμό τον αναστάσιμο, όταν έχουμε ξεπεράσει τον θάνατο με την πίστη στον αναστημένο Χριστό. Το δε Θεού μου δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.